Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκρισή σας. Θέλω να ξεκινήσω κύριε Λουκόπουλε με μία δήλωση του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία χθες Biden Νετανιάου εν μέσω κυκλώνα τυφώνα. Η δήλωσή του ήταν στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι η επίθεση του Ιράν ήταν θανατηφόρα αλλά ανακριβής. Η δική μας θα είναι θανατηφόρα, ακριβής και εκπληκτική. Δεν θα καταλάβουν τι έγινε και πώς. Αυτό το έχουμε μάθει από τα χτυπήματα που έχουν γίνει από το Χανί, γιατί η Χεσμπολά και ο Νουκέστο αριθμός. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η δήλωση τι σημαίνει, γιατί έχω παρακολουθήσει την αρθρογραφία σας. Ωραία, θα είναι θανατηφόρα, ακριβής και εκπληκτική. Τι ωραία δηλαδή, καταλάβαμε. Και μετά. Το μεγαλύτερο ερώτημα από όλο αυτό το, όπως το θέσατε, είναι το μετά. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Βέβαια το Ισραήλ έχει το λεγόμενο δόγμα Νταχιγέ. Επιτρέψτε μου για δύο λεπτά να σας πω. Έχουν πάρει από το προάστιο του Λιβάνου Νταχιγέ, όπου βρίσκεται η Χεσμπολάχ. Είναι το προπύργιο της Χεσμπολάχ εκεί. Mm-hmm. Και αυτό είναι, όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό είναι το οποίο χειροκοπείται από αεροπορικής στις αεροπορικές επιθέσεις. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είπε. Ίσως προετοιμάζεται κοινή γνώμη, ίσως έχουν συζητήσει και κρατάω το τελευταίο, δεν θα ξέρει τι έγινε, από πού ήρθε. Το Ισραήλ για κάποιους λόγους έχει καθυστερήσει να ανταποδώσει το χτύπημα. Είναι βέβαιο ότι θα ανταποδώσει και ως ένα σημείο είναι και νομικό και ηθικό δικαίωμα αυτή τη στιγμή δέχτηκε την επίθεση. Προσέξτε τι λέω, χωρίς βέβαια να υιοθετώ. Αυτό είναι η εκτίμηση μας. Πάμε τώρα στο πώς θα ανταποδώσει. Ευθύς ως μετά που έγιναν τα χτυπήματα του Ιράν και μάλιστα δύο βάσεις προσβλήθηκαν. Τώρα υπάρχει βέβαια μια παρένθεση, η σεναριολογία ότι είχαν ειδοποιήσει και τι ώρα θα γίνουν οι εκτοξεύσεις και πώς θα κινηθούν και πού θα κινηθούν. Ας το κρατήσουμε όμως αυτό, γιατί δεν επιβεβαιώνεται. Το Ισραήλ λοιπόν έχει πολλές επιλογές. Ο Biden όμως και η αμερικανική πλευρά δεν θέλουν να χτυπήσει. Πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν θα κάνουν και πολλά πράγματα. Ίσα-ίσα μπορεί να επιταχύνουν τον ρυθμό εμπλουτισμού κρανίου και πολύ σύντομα μέσα στον χρόνο να έχουν φτάσει σε έναν εμπλουτισμό 90% που επιτρέπει να φτιάξουν πυρηνικά όπλα και να τα βάλουν στους βαλιστικούς πυράβλους. Το άλλο είναι οι πετρολοπηγές. Η τρίτη περίπτωση είναι κυβερνητικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πρόσωπα όπως είναι η ηγεσία των φρουρών της Επαναστάσεως ή κάποιοι υπουργοί. Εάν πάει και χτυπήσει το Ισραήλ τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, είτε βρίσκονται στο Ισφαχάν, είτε το Φόρντο, είτε το Νατάτζ, οι οποίες όμως εκεί, πλην του Ισφαχάν, είναι όλες υπόγειες. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι άλλο. Αντίθετα όμως, θα ανταποδώσει και θα έχουμε μια σπυροειδή κλιμάκωση. Η σπυροειδή κλιμάκωση όμως θα φέρει τι μαθηματικά τον γενικευμένο πόλεμο, διότι θα εμπλακούν και άλλες χώρες. Και είναι αυτό το οποίο απέβλεπτε από την πρώτη στιγμή ο Σινουάρ και η Χαμάς. Πάμε τώρα όμως στο τελευταίο για τις πετρελοπηγές. Mm-hmm. Εάν χτυπήσει επίσης πετρελοπηγές, αρχίζει λοιπόν, μπαίνουμε μάλλον σε ένα άλλο κυκλώνα, ίσως είναι σαν αυτόν που χτυπάει τώρα ο τυφώνα στην Φλόριντα. Αλλά μπαίνουμε σε έναν άλλον και δεν ξέρουμε πότε, αν θα βγούμε και τις επιπτώσεις. Είναι οι ενεργειακές υποδομές. Και κυρίως, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το Ιράν θα χτυπήσει μετά τις ενεργειακές υποδομές και της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων και ίσως κλείσει και τα στενά του Ορμούς. Από τα στενά του Ορμούς, κύριε Σαχίνη, διακινείται το 20% με 22% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, ιδίως προς Ιαπωνία, Κορέα, Ινδία και Κίνα και από εκεί και πέρα και το 27% συγγνώμη του υγροποιημένου. Θα χτυπήσει, δεν θα χτυπήσει. Παρεμπιπτόντως, αν χτυπήσει τις πετρελοπηγές
να θέσω ένα ερώτημα τις πετρελοπηγές της Σαουδικής Αραβίας και μάλιστα τη μεγαλύτερη που υπάρχει στον κόσμο, την ΑΜΚΑΙΚ. Βγάζει, έχει δυνατότητα για 5 εκατομμύρια βαρέλια, τώρα βγάζει λιγότερο. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι ιέρακες είμαστε στην Ελλάδα που προτρέπουν το Ισραήλ να βρει την ευκαιρία, την ιστορική ευκαιρία για να καταστρέψει το Ιράν και να επανασχεδιάσει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής. Καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Και κάτι ακόμα. Στην Ευρώπη που έχει και το θέμα με το ρωσο-ουκρανικό πάλι ενεργειακά. Μα εκεί μάλιστα είναι. Θα βυθιστεί η Ευρώπη. Και κλείνω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτό το χτύπημα, πρέπει να καταλάβουμε πού θα οδηγήσει. Μήπως όμως έχουν αρχίσει και σκέφτονται να μην είναι δυσανάλογα μεγάλη, είναι αυτό που σας είπα, η συντριπτική ισχύ ή συντριπτικά χτυπήματα, πάντα κάτι παραπάνω, ούτως ώστε να κάνει άντε μία ακόμα το Ιράν και να τελειώσει κάτι, δηλαδή κάποια επανάληψη το τι έγινε το Απριλίου. Το θέτω αυτό ως προβληματισμό, διότι δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό ούτε του Νετανιάχου και ούτε τι έχουν συζητήσει οι Αμερικανοί. Οι Αμερικάνοι πάντως απέφχονται τα χειρότερα χτυπήματα. Κύριε Λουκόπουλε, έχω παρατηρήσει στην αρθρογραφία σας επί τούτων ότι βεβαίως μιλάτε και για το δόγμα ασφαλείας του Ισραήλ και πώς αυτό στην πράξη ψηφίδα-ψηφίδα, ψυχρά μιλάτε γεωπολιτικά, δεν αγνοείτε ότι υπάρχει και κατών διαμάχων αθών, δηλαδή φεύγει ο Νασράλα. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Έτσι ακριβώς. Φεύγει ο Νασράλα, αλλά εξαϊλώνονται και εξοικοδομικά τετράγωνα γύρω του. Αλλά ο Νασράλα μένει. Εν πάση περιπτώσει, έχετε πει όμως, και μου έχει κάνει εντύπωση, ότι ναι, και ποιος θα τα αμφισβητήσει πια, με ακρίβεια χιλιοστού εξοντώνουν πρόσωπα, αντιπάλους, διαλύουν με ένα πάτημα κουμπιού ασυρμάτους, κρύγνεται κτλ. Καλά όλα αυτά λέτε. Αλλά δεν τελειώνει έτσι ο κύκλος αυτός. Όχι. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Όχι. Αυτό πρώτα απ' όλα, αυτό, τα χτυπήματα αυτά τα οποία λέει, και για να μιλήσει, για να επανέλθω στην αρχική σας επισήμανση σχετικά με τις δηλώσεις του Γιωάβ Γκαλάντ, του Υπουργού Άμυνας, ο κύκλος βίας δεν πρόκειται να σταματήσει. Είναι ένας φαύλος κύκλος, μια αέναη διαδικασία, και θα σας εξηγήσω γιατί. Βέβαια το Ισραήλ έχει εισχωρήσει οι υπηρεσίες του παντού. Φανταστείτε ότι την τελευταία στιγμή, το απόγευμα, πρωτού αποσυρθεί ο Χανιγέ σε εκείνο το συγκρότημα το οποίο φυλασσόταν όταν δολοφονήθηκε από τους Φρούρους Επανάστασης, ήταν να πάρει το μπροστινό διαμέρισμα και όχι το πίσω εκεί που έμεινε. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, ακόμα και στο Ιράν έχει εισέλθει. Αλλά για να, το κυριότερο θέμα είναι αυτό που θέσατε με τον κύκλο βίας. Όσο η γενεσιουργός αιτία της αστάθειας και των πολέμων στη Μέση Ανατολή υπάρχει, και αυτή είναι η σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, ο κύκλος βίας θα τροφοδοτείται. Μπορεί να σταματήσει για 8, 10 χρόνια, 15, θα ξαναρχίσει. Και εφόσον υπάρχουν υπολείμματα της Χαμάς, και η Χαμάς, να κάνουμε μία επισήμαση, έχει αποδεκατιστεί. Υπάρχουν όμως υπολείμματα τα οποία δρούν πλέον έξω από οποιοδήποτε σύστημα δικήσεως το οποίο έχει εξαρθρωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και για τη Χεζμπολάχ, και αυτά συνιστούν εκολαπτήρια νέων ριζοσπαστών, οι οποίοι από αυτή τη μεριά θέλουν το κράτος της Παλαιστίνης, που θα δημιουργηθεί δηλαδή των Αράβων Παλαιστινίων, να είναι πάνω στα συντρίμια του Ισραήλ. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και οι Ισραηλινοί και υπουργοί, όπως ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και ο Σμότριχ, οι οποίοι αποκαλούν σχεδόν υπάνθρωπους τους Παλαιστινίους. Άρα λοιπόν, εάν δεν επιληθεί το Παλαιστινιακό, θα τροφοδοτείται συνέχεια αυτός ο κύκλος βίας. Και μια τελευταία παρατήρηση, τόσο η Χαμάς όσο και οι Χεζμπολάχ, οι οποίοι έχουν χτυπηθεί αμήλικτα, ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου με τις εκρήξεις τους τηλεοειδοποιητές,
Και ακολούθησε ένας αέναος τεράστιος βομβαρδισμός από την αεροπορία και πλέον οι επιχειρήσεις, κάποιες επιχειρήσεις μιλούν για εισβολή. Είναι μια διασυνοριακή επιχείρηση αυτή η οποία γίνεται στα πρώτα χωριά των συνόρων, ούτως ώστε τουλάχιστον να δημιουργήσουν μια ασφαλή ζώνη. Κλείνω. Αυτές οι οργανώσεις λοιπόν είναι πολιτικοκοινωνικές, δεν έχουν μόνο το στρατιωτικό κομμάτι. Η Χαμάς έχει τις αξιαρχίες Αλ-Κασάμ και η Χεσμπολάχ, το οποίο είναι πολιτικό κόμμα με 15 έδρες στη Βουλή, 16 έχει η άλλη σιητική οργάνωση, η ΑΜΑΛ. Αυτές έχουν, είναι πολιτικοκοινωνικά, θρησκευτικά, ιδεολογικά κινήματα. Άρα και στρατιωτικά να καταβληθούν, δεν πρόκειται να ιτηθούν πολιτικά. Γι' αυτό ένας πρώην αρχηγός της Sinn Bet έχει πει ότι χωρίς πολιτικό ορίζοντα, για να αφήσει κατά μέρος τη σκέψη «δεν έχω τίποτα να χάσω», ο ριζοσπάστης Παλαιστίνιος, δεν πρόκειται να ειρηνεύσει η Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το ένα πεδίο. Υπάρχει και το άλλο πεδίο, το ρωσο-ουκρανικό, γιατί όλα αυτά θα καταλήξουμε στη Μεσόγειο πάλι. Συμπιέζουν τις καταστάσεις, το οποίο επίσης έχουμε εξέλιξεις. Εχθές, και με διορθώνεται αν κάνω λάθος, για πρώτη φορά στην επίσημη ατζέντα της Ουκρανικής ηγεσίας μπαίνει μια συζήτηση περί ανακοχής με τους δικούς της όρους, στην οποία ενδεχομένως διάσκεψη πια οι Ουκρανοί λένε ότι να μετέχουν και οι Ρώσοι, αλλά όχι οι τετατέτ, να είναι πολυεθνικοί κτλ. Τι σας δείχνουν όλα αυτά στην Ουκρανία? Αυτό, έστω και πριν μερικές μήνες, θα ήταν αδιανόητο να υποθεί είτε από την Ουκρανική πλευρά, έτσι, ούτε από τους υποστηρικτές του Ζελένσκι στην Δύση, σε αυτό που αποκαλούμε Δύση, έτσι. Φανταστείτε ότι μόνο 39 χώρες έχουν ακολουθήσει τις κυρώσεις προς τη Ρωσία. Τι μας λέει? Μας λέει ότι ο πόλεμος φθοράς, τον οποίον διεξάγει η Ρωσία, έχει αρχίσει και φέρνει αποτελέσματα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, κάμπτεται η θέληση για συνέχιση του πολέμου και διαπιστώνεται τουλάχιστον από ουκρανικής πλευράς ότι οποιαδήποτε συνέχιση δεν μπορεί να φέρει καλύτερη έκβαση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι πόλεμοι τελειώνουν όταν η μία πλευρά επιτυχάνει απόλυτη νίκη στην άλλη και επιβάλλει τη θέλησή της, είτε και οι δύο πλευρές διαπιστώνουν ότι η συνέχισή του έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος από οποιασδήποτε παραχωρήσεις που μπορούν να κάνουν. Δεν ξέρω αν ήμουν σαφής για να το καταλάβουν. Σαφέστατο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, επειδή το συζητάμε, η εκτίμηση μου ήταν λίγο πιο μπροστά, αλλά μετά από κάποιες αστοχίες και αποτυχίες, η μεγαλύτερη αποτυχία, επειδή θριαμβευτικά υπόθηκε για την επιχείρηση Κούρσκ, ήταν το ποντάρισμα που έκανε ο Ζελένσκι στην επιχείρηση Κούρτς. Δαπάνησε τις τελευταίες του εφεδρίες, ενώ ήδη στο ανατολικό, όπως το λέμε, μέτωπο, δηλαδή στο μέτωπο του Ντόνμπας, αργά ή σταθερά οι Ρώσοι προχωρούν. Και όσο προχωρούν και συνεχίζει το πόλεμος, καταστρέφεται και αιμορραγεί τόσο η Ουκρανία, η οποία, σύμφωνα με μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας, ίσως χρειαστεί και πάνω από 1 τρισεκατομμύριο για να ανοικοδομηθεί. Άρα λοιπόν βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι δεν εξελίσσεται καλά ο πόλεμος για την Ουκρανία. Άρα τι πρέπει να γίνει? Πρώτα απ' όλα να σταματήσει η αιματοχυσία και η καταστροφή. Το δεύτερο είναι, θα δεχθούν η Δύση και η Ουκρανία τα τετελεσμένα? Εκεί θα συζητήσουμε. Έχω μιλήσει και άλλη φορά για μία ανακοχή τύπου Κορέας, νομίζω το έχουμε συζητήσει, ναι, αυτή του 53, δηλαδή μία αποκλιμάκωση, κατάπαυση των πυρών και να αρχίσουν συνομιλίες για μία πολιτική διευθέτηση του θέματος. Δεν μπορεί η Ουκρανία να ανακαταλάβει και να ανακτήσει τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη. Δεν μπορεί. Η Ρωσία βέβαια δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αλλά όσο εξαντλείται η Αμερική, η Ρωσία κερδίζει κάτι παραπάνω από αυτό το 1/3 που έχει περιοριστεί. Γιατί αν θυμάστε, ο στόχος ήταν
όπως το έλεγε η παναζεστικοποίηση, δηλαδή να ανατρέψει την πολιτική καθεστική ατάξη του Κίεβο, να καταστρέψει τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, το έχει πετύχει σε ένα μεγάλο βαθμό, και να απελευθερώσει, όπως έλεγε, τις ρωσόφωνες ή ρωσικές συνείδησης περιοχές. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και πολύ σωστά το θέσατε, διότι ενώ είχε βγει με το σχέδιο νίκης και πήγαινε παντού ο Ζελένσκι, αρχίζει αυτή τη στιγμή πλέον μία στροφή προς τον ρεαλισμό. Έχω γράψει και ένα άνθρωπο, όπως ξέρετε, για το ποιος διοικεί αυτή τη στιγμή το Κίεβο. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και ας ελπίσουμε ότι για τους συνανθρώπους. Μιλάμε τώρα για 12 εκατομμύρια, έχουν χάσει 6 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες και άλλα 6 εκατομμύρια Ουκρανών είναι εκτοπιστέντες εντός της χώρας. Πού θα πάει αυτό? Και κυρίως η Ευρώπη έχει κουραστεί. Το ίδιο και η Αμερική. Δεν νομίζω να υπάρχουν εξελίξεις μέχρι τις προεδρικές εκλογές που είναι τον επόμενο μήνα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να δούμε. Και για μια ακόμη φορά θα έλεγα σε κυβερνητικούς παράγοντες ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τα πρωτοπαλίκαρα της Δύσης δίπλα στην Ουκρανία. Κύριε Λουκόπουλε, είτε το ένα πεδίο είτε το άλλο με έναν τρόπο σκάνε στη Μεσόγειο, σε μια εξαιρετικά ρευστότατη παγκόσμια γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά κατάσταση, και θέλω να μου πείτε καταρχάς αν κατά τη γνώμη σας έχουν, που θα μου πείτε ότι έχουν, επίδραση σε αυτό το τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας και έτσι περαιτέρω το δεύτερο θέμα, όλα αυτά ενώ εμείς φαίνεται να είμαστε σε μια επιταχυνόμενη διαδικασία προσέγγισης επί όλης της ατζέντας θεμάτων με την Τουρκία. Η ιδιαίτερη είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι αυτή η περιοχή η οποία συνδέει το βόρειο με το νότιο ημισφαίριο, συνδέει τη ζεστή θάλασσα της Μεσογείου με τις ζεστότερες θάλασσες του Ινδικού μέσω των στενών του Σουέζ και των Αλμπάμπ, δηλαδή της Ερυθράς θάλασσας. Είναι η θεωρία βέβαια των θερμών θαλασσών για την Ρωσία, αλλά αυτό το οποίο αυτή η θυμοσοφία του λαού μιλάει για έναν λύκο που χαίρεται στην αναμπομπούλα. Αυτός ο λύκος είναι η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία παίζει σε 2, 3, 4 ως τα ταμπλό θέλει για να υλοποιεί τους στόχους στρατηγικής της. Φανταστείτε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ είναι το θέμα, την προηγούμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας που βγήκε για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, η βασική του παράγραφος όμως, ξέρετε ποια, θυμάστε ποια ήταν? Να μιλήσει ότι μην νομίζουν ότι δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Το θυμάστε αυτό, έτσι? Σωστά. Ήταν ένα χτύπημα για αυτούς οι οποίοι ονειρεύονται την επαναπροσέγγιση. Όλα αυτά δείχνουν η Τουρκία, καλώς κακώς, προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή της και στη Μέση Ανατολή. Να σας πω κάτι άλλο, πιστεύω. Πόσος ενδιαφέρεται για τους ομοδόξους Παλαιστινίους? Εννοείται. Αυτό τον οποίο την ενδιαφέρει είναι να εισέλθει ως χώρα επιρροής και να αναδειχθεί ως περιφερειακός αξιόπιστος δρόν απέναντι στο μουσουλμανικό στοιχείο της Μέσης Ανατολής. Μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν, το ΑΚΕΠΕ και πολλά άλλα στοιχεία διέπονται από τις ιδέες της μουσουλμανικής αδερφότητας περί του πολιτικού Ισλάμ. Το κρατάμε αυτό όμως και μέσω αυτής της πλατφόρμας τι θέλει η Τουρκία λοιπόν? Να ασκήσει και να πετύχει ένα νέο ηγεμονισμό. Γι' αυτό κιόλας και προς το Ιράν και προς την Αίγυπτο και τη σούπα τη χαλάει το Ισραήλ σε αυτή την περίπτωση. Εδώ όμως ναι. Όλα δείχνουν ότι η Τουρκία ανεβάζει τις μετοχές και εδώ η Ελλάδα, αντί να τις ανεβάσει τις δικές της, μάλλον τις κατεβάζει στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Δείχνουν, ναι, ακριβώς, ότι πάμε. Είναι η δηλώση του κ. Γεραπετρίτη, μην πάμε μακρύτερα. Αλλά ο κ. Γεραπετρίτης είναι μόνος του? Από κάποιον που παίρνει εντολές. Ναι, ο κ. Γεραπετρίτης διατύπωσε την άποψη ότι το μεγαλύτερο θέμα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας, η οποία αν επιληθεί θα μας δημιουργήσει ένα κλίμα φιλιερηνικό και γι' αυτό είναι έτοιμος ακόμη και να τον πουν μειοδότη αν πρόκειται να εξασφαλίσει αυτό το κλίμα. Μα είναι μόνο η διαφορά οριοθέτησα ως υφαλοκρηπίδα στο θέμα, δεν είναι ο τουρκικός αναθεωρητισμός στο θέμα? Είδατε, το είπα μαζί για να δώσουμε έμφαση.
αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γεραπετρίτης και το οποίο το διόρθωσε μετά από 4-5 μέρες ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προέρχονται από τον αναθεωρητισμό. Και όχι το ότι δεν έχει διευθετηθεί η μοναδική νομικής φύσεως διαφορά οριοθέτησης ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδος. Παρεπιπτόντως, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρεται την Υφαλοκρηπίδα μόνο, ίσως διότι ο κύριος Ροζάκης τον έχει πείσει ότι εντάξει, πάμε και με την Υφαλοκρηπίδα, δεν χρειαζόμαστε ΑΟΣ. ΑΟΣ σημαίνει όμως, προσέξτε, πάρκα, αιωλικά πάρκα που μπορεί να κουμπίσει επάνω, αλυεία, εκμετάλλευση θαλασσίων ρευμάτων. Άρα εκεί, όπως λέμε, είναι ο αναθεωρητισμός. Και δεν ξέρω γιατί θα κάνουμε πολιτική διαπραγμάτευση ή θα παραπέψουμε με ένα συνοπισχετικό το θέμα αυτό που πήγαμε εκεί στη Χάγη. Και ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό? Διότι είναι τελείως διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Η Ελλάδα δηλαδή θα πάει με πόσα? Με 6 ναυτικά μίλια. Θα αναγνωρίσει η Τουρκία ότι υπάρχει νησιωτική ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδα, όπως ορίζουν το 84 και το 73 άρθρα, 73 και 84 άρθρα της σύμβασης περί θαλασσίων, του δικαίου της θαλάσσης. Άρα λοιπόν, εδώ θέλουμε να πούμε. Μήπως όμως έχει γίνει κάποια υποχώρηση και γι' αυτό μας προετοιμάζει ο κύριος Γεραπετρίτης? Δεν ξέρω αν έχει γίνει υποχώρηση. Εκείνο που ξέρω όμως, κύριε Λουκόπουλο, ούτε εσείς το ξέρετε, είναι οι αμφιβολίες και επιφυλάξεις που έχουν ακόμη και οι νησιώτες όταν βλέπουν, για παράδειγμα, τα χωροταξικά, τα θαλάσσια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου νησίδες στην ουσία βγαίνουν εκτός. Γιατί αν είναι εντός, η οικονομική τους δραστηριότητα σημαίνει απαράγραπτα ΑΟΣ. Αν δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, είτε μέλουσα, διότι λέει. Τα δυνάμενα, όχι ντε και καλά να την έχουν, αλλά να δυνατε να την έχουν. Αυτό λέει ο Άγγλος. Λοιπόν, τότε ξεχνάμε το ζήτημα της ΑΟΣ. Και σου λέει ο νησιώτης, βρελές. Ιδίως στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Με αυτό που δημοσίευε. Δηλαδή στο νομοσχέδιο το οποίο είχε φέρει ο κ. Σκυλακάκης, έτσι. Μάλιστα. Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι μία ένδειξη παραχώρησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προς η Τουρκία. Και γι' αυτό εχθές είμαστε σε κάποια εκπομπή με τον καθηγητή τηλεοπτική, με τον καθηγητή του κ. Λάβα. Είπαμε, τι θέλουμε, άμα λέει θέλετε να υπάρχουν παραβιάσεις του εναερίου χώρου, υπερπτήσεις. Δηλαδή τώρα, ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο να ευχαριστούμε τον Θεό και να συγχαίρουμε την Τουρκία, η οποία δεν κάνει με στρατιωτικά μέσα την αμφισβήτηση των στόχων. Άρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αν θυμάστε το είχα πει πάλι, αυτοεγκλωβισμού και αυτοπεριορισμού με την πολιτική διακήρυξη των Αθηνών του προηγουμένου Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Αυτό το τι δίνουμε ή τι δεν δίνουμε και ποιες είναι οι προτεραιότητες είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά από την άλλη μεριά, να σας πω κάτι, δεσμεύεται πουθενά η κυβέρνηση αυτή ή οποιαδήποτε κυβέρνηση με μία από κάποιο θεσμικό κείμενο περί εθνικής στρατηγικής, η οποία θα κατονομάσει αυτά είναι τα εθνικά συμφέροντα και αυτή είναι η αντικειμενική σκοπή για να τα προωθήσουμε, ό,τι του ήρθει του καθενός? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απ' την άλλη μεριά, η αντιπολίτευση βυθισμένη στη δική της κρίση, μίζωνα και λάσωνα, δεν αναφέρει πουθενά τα θέματα τα οποία ονομάζουμε εμείς εθνικά. Έχετε προσέξει και εσείς, νομίζω, έτσι. Βέβαια. Καλά, αφήστε εκεί, ασχολούνται με άλλα. Με debate, με εξώδικα, με. Και με δύο, μάλιστα, επειδή ήταν πρόσφατα η διαδικασία, η πολιτική διαδικασία που τράβηξε και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης του Πασόκ, έτυχε και μάλιστα στο Ηράκλειο να συζητήσω με δύο από τους υποψηφίους. Και το έθεσα αυτό το θέμα και λέω, απουσιάζει παντελώς από την ατζέντα σας αυτά τα θέματα. Πλην του κύριου, γιατί πρέπει να το πούμε, του κύριου Κατρίνη, έτσι. Αλλά απουσιάζει παντελώς αυτή. Και αυτό δείχνει την ένδυα που έχουμε ή τα φοβικά σύνδρομα, αν θέλετε, ή συνδυασμό αυτών των δύο απέναντι με επιχειρήματα απέναντι στην Τουρκία για πρόθεση των ελληνικών συμφερόντων. Κύριε Λουκόπουλε, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας κάνω και μία ευρύτερη συζήτηση, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε
διεξοδικά και σας ενδιαφέρει και η μεγάλη εικόνα. Υπάρχει μία αφήγηση κάποιων αναλυτών που λέει ότι ό,τι βλέπουμε στη Μέση Ανατολή ή ό,τι βλέπουμε στην Ουκρανία ή ό,τι θα δούμε ενδεχομένως κάπου αλλού δεν είναι παρά η αναδυόμενη με τοπική σύγκρουση των λεγόμενων παλαιών μεγάλων δυνάμεων ισχύως με τις ανερχόμενες δυνάμεις ισχύως. Είτε λέγεται Κίνα, είτε λέγεται Ρωσία, είτε δεν ξέρω ποιος άλλος. Αυτή είναι η μία αφήγηση. Η άλλη αφήγηση λέει ότι δεν είναι αυτό, αλλά είναι ότι πια οι μεγάλοι αντίπαλοι προτιμούν τις περιφερειακές διενέξεις. Εσείς που κλείνετε περισσότερο? Είναι συνδυασμός των δύο. Αυτό που τον οποίο είπατε. Είναι συνδυασμός. Και φάνηκε η Ουκρανία, συγγνώμη, η Αμερική δια της Ουκρανίας κάνει φθείρη τη Ρωσία. Το είπα εγώ? Όχι. Το είπε μετά από τρεις μήνες από την εισβολή ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Λόιντ Όστιν. Αυτό είναι. Είναι συμφέρον μας να εξασθενήσει η Ρωσία. Βέβαια, από την άλλη μεριά, τι κάνανε οι Αμερικάνοι? Στείλανε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Πάμε στο ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ο ανταγωνισμός με την Κίνα, στην οποία όντως η Κίνα έχει αρχίσει μια ηγεμονική και μια φιλόδοξη πολιτική, ούτως ώστε να καταστεί ή να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία, την πλανητική πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm. κάτι το οποίο δεν αρέσει καθόλου στους Αμερικανούς. Βέβαια η Κίνα λέει τα ασιατικά προβλήματα θέλουν ασιατικές λύσεις και χωρίς έξω θέματα. Αυτό λοιπόν το ένα θέμα, η αναβίωση του ανταγωνισμού, ας τον ονομάσουμε έτσι, των λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Ξεκίνησε πολύ πιο μπροστά, αυτό που είπατε, με αντιπροσώπους ή με περιφερειακές συγκρότησεις, χωρίς οι ίδιοι να αναμειγνύονται. Πού θα οδηγήσει αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά θα φανεί πολύ μετά την ορκωμοσία του νέου Προέδρου, όχι τώρα γιατί έχει τις εκλογές, κάπου στα μέσα Ιανουαρίου της Αμερικής. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, διότι καθορίζεται η περιοχή ευθύνης, να εμπλακεί στον ανταγωνισμό, είπα, Κίνας, διότι από εκεί και πέρα θα πάμε κάπου που δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε ή και πώς θα γυρίσουμε. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη ή κατά μόνες οι μεγάλοι ηγέτες που δεν ξέρω αν υπάρχουν της Ευρώπης αρθρώνουν λόγο αυτή τη στιγμή? Όχι. Εννοούμε την οντότητα η οποία λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί η Ευρώπη είναι και κάτι παραπάνω, αλλά πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώς κακώς, παρόλο ότι σας μιλάει τώρα, σας το έχω ξαναπεί κιόλας, ένας πρώην φεντεραλιστής που πίστευα ότι δια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα μπορούσαν και τα ελληνικά συμφέροντα να προωθηθούν. Όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κρίση θεσμών, έχει κρίση προσώπων. Ας σκεφτούμε λίγο ποιοι είναι στην ηγεσία της, ας σκεφτούμε λίγο. Και ποιους θέλουν οι χώρες για να πάνε εκεί και να αντιπροσωπεύσουν, είτε σαν επιτρόπους στο Κολέγιο Επιτρόπων, είτε υψηλόβαθμους υπαλλήλους, και τελικά φαίνεται ότι αυτό περιορίζεται σε ένα τεράστιο λογιστικό γραφείο που αναδιανέμει τον ΦΠΑ. Ως πολιτική οντότητα, δυστυχώς, αυτοκαταργείται, παρόλο το ότι υπήρχαν φιλοδοξίες. Είχαν παραχθεί πολλά περισσότερα κείμενα και πολλές περισσότερες φωτογραφίες από αυτή για την κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν μπορεί, είναι αλληλοξυγκρουόμενα τα συμφέροντα. Φανταστείτε τώρα για το. Άλλη άποψη έχει η Γερμανία, άλλη άποψη έχει η Γαλλία, άλλη άποψη έχει το Βέλγιο και πάνω από όλους, παραδείγματος χάρη για την κρίση στην Ουκρανία. Και πάνω από όλους, ας πούμε, άλλη άποψη έχει η μικρή Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα, η οποία φιλοδοξεί, όπως είπα και προηγουμένως, να είναι. Παρόλο ότι ξέρετε τις απόψεις μου και έχω καταδικάσει την ρωσική εισβολή, έτσι. Φιλοδοξία όμως να είναι το πρωτοπαλίκαρο της Δύσης. Έχω και ένα ερώτημα από το φίλο το Δημήτρη. Πώς σχολιάζει, λέει ο κύριος Λουκόπουλος, γιατί ξέρω ότι ασχολείται και με τα οπλικά συστήματα, αυτή την απόφαση των Γερμανών, του Σόλτς, να ξεπαγώσει τα εξοπλιστικά προγράμματα προς την Τουρκία και μάλιστα να συζητιέται ακόμη και το Eurofighter? Έχει ένα σχόλιο? Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Γερμανία είχε επιβάλει εμπάργο
Όχι για την επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι σε έναν σύμμαχο και εταίρο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα. Κατά να το θυμίσω αυτό. Σωστό. Αυτό το έκανε διότι εισέβαλε στην Βόρεια Συρία και χτύπησε τους Κούρδους. Το διευκρινίζω αυτό γιατί θυμάστε με τη λίστα του Μπορέλη και τα λοιπά, τότε που μας πίεζε πάρα πολύ η Τουρκία, θα κάνουμε περιορισμούς, θα κάνουμε κυρώσεις. Άρα δεν είναι. Το δεύτερο είναι ότι η Γερμανία βρίσκει την ευκαιρία να ξεπαγώσει, να δώσει ανταλλακτικά και συγκροτήματα και για προγράμματα τα οποία έχουν σημαντικά προγράμματα αποκαταστάσεως και βιωσιμότητος των υλικών, αλλά κυρίως ως άνοιγμα θα δείτε κάτι άλλο θα δώσει και για τα υποβρύχια, ίσως και καινούργια υποβρύχια. Για το Eurofighter δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί αυτό εξαρτάται πραγματικά, δηλαδή. Ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις πώς η Αμερική θα δώσει τα F-35. Εδώ αυτό το οποίο λέμε, ναι μεν η Γερμανία δίνει ή εκεί, δεν είναι κάτι μεγάλα συστήματα, αλλά τόσο θα αυξήσει την ισχύ. Τη στιγμή που εμείς όμως δεν δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, κοιτάζουμε για νέους εξοπλισμούς και δεν δίνουμε για αξιοποίηση των υπαρχόντων. Αυτό θα έλεγα στο φίλο μας τον Ακράτη. Μάλιστα. Που αυτή είναι η προτεραιότητα. Και στο ναυτικό ξαναγυρίσαμε. Να πάρουμε ανταλλακτικά και κυρίως η προτεραιότητά μας είναι να γεμίσουμε με κόσμο τις να στελεχωθούν οι μονάδες οι οποίες πάσχουν. Και ας αφήσουμε τις υπερφύελες θεωρίες περί ατζέντες 2030 και ούτω καθεξής. Καλά. Εμείς ξανασυζητάμε για τις αλουμινοφρεγάτες, ξέρετε. Μπάς περιπτώσει. Ναι, επανήλθε αυτό. Όπως το είδατε, ξέρετε, επανήλθε, έτσι. Ναι. Κύριε Λουκόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.